Αναγκαίες κρίνονται οι νέες προσλήψεις στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης για να μπορεί να ανταπεξέλθει στα καινούργια δεδομένα που διαμορφώθηκαν τους τελευταίους 15 μήνες μετά την πώλησή τους σε ιδιώτες. Χρειάζονται 25 επιφανή, εγώ πιστεύω ότι χρειάζονται τουλάχιστον 40, άλλοι 40 χειριστές. Πιστεύω ότι θα χρειαστούν άλλη καταναλογία και τεχνική για να υποστηρίξουν τα μηχανήματα αυτά που προείπατε και διοικητική για να στελεχώσουν το διοικητικό κομμάτι. Εγώ υπολογίζω γύρω στους 40 χειριστές, γύρω στους 20 τεχνικούς και γύρω στους 10 διοικητικούς υπαλλήλους. Έξτρα. Για αυτή τη διαδικασία, για τα εγχώρια. Μόνο για τα εγχώρια. Η πολιτική για το προσωπικό δεν μπορεί να είναι πολιτική, όπως αντιλαμβάνεστε, απολύσεων ή καρατομήσεων. Είναι σε μια εταιρεία η οποία είναι υψηλής κερδοφορίας και συνεχίζει να είναι, έχει ανάγκη από προσωπικό. Για να ακόμα υπολείπεται των αναγκών σε προσωπικό. Οι συνδικαλιστές καταγγέλουν την τακτική προσλήψεων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διαρκείας 8 μηνών, ενώ μείζον ζήτημα αποτελεί για αυτούς η σύναψη συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου. Η πρώτη επένδυση απέτυχε. Η πρώτη επένδυση, αν δεν μετατραπούν οι συμβάσεις σε αορίστου χρόνου, έχει αποτύχει. Και όταν έχει αποτύχει η πρώτη επένδυση που είναι το προσωπικό, δεν μπορούμε να μιλάμε για επένδυση. Ποια εταιρεία, ξέρετε, κανένα εταιρεία σε ανά τον κόσμο που μπορεί να κάνει επένδυση όταν δεν έχει επενδύσει πρωτίστως στο προσωπικό? Υπάρχει κάποια τέτοια εταιρεία? Και στο ζήτημα της τακτικής, αν πραγματικά είναι τακτική η καθυστέρηση, δεν βοηθάει την εταιρεία. Δηλαδή δεν βοηθάει την εταιρεία να πάει μπροστά. Δεν είναι μόνο να λυθούν τα μεταξύ μας ζητήματα τα εργασιακά. Αυτά έχουν ένα βαθύτερο αντίκτυπο και είναι Η λειτουργία της εταιρείας, είναι τα κέρδη που βγάζει η εταιρεία, είναι η ανάπτυξή της. Η ανάπτυξη προβάλλεται στην πόλη, προβάλλεται στη χώρα. Ένα άλλο ζήτημα αφορά στον κανονισμό λειτουργίας προσωπικού, που μπορεί να χρειάζεται επικαιροποίηση, αλλά δεν απαιτεί επαναδιαπραγμάτευση. Είναι υποχρέωση του εργοδότη να συνεχίζει και υφίσταται. Υπάρχει, χωρίς την υποχρέωσή μας, από πλευράς δική μας, να συμμετέχουμε σε ένα διάλογο στο να τον αλλάξουμε. Τέλος, στη συνέντευξη τύπου, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων αναφέρθηκαν επανειλημμένα σε ένα κλίμα εκφοβισμού από την πλευρά της διοίκησης, ενώ ζήτησαν την επαναπρόσληψη εργαζόμενης, η οποία απολύθηκε πρόσφατα.